Λοιπόν, πριν δύο εβδομάδες, τρεις, είδα ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα. Είπα ακριβώς τι να μην επαναλάβω. Αποδεικνύεται και σήμερα, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, θα μπορούσε να κερδίσει ο Ολυμπιακός 1-0, να γίνει μια φάση και να κερδίσει. Εν ώψη τελικού κυπέλου, σε βλέπω λίγο χλωμό. Σ' ακούω. Θα δούμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Η ζωή, παιδιά, τι μου λέει τη ζωή, γιατί. Όλα τα παιδιά που ήρθαν την Παρασκευή στο Σπορ Καφέ Μαρμίτα, να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Ραπτόπουλο. Να ευχαριστήσω. Πού γνωριστήκαμε, σε ένα μαγαζί. Το Βασίλη τον Χατζινάκο, όχι, με κάλεσες και ήρθα στο Μετρόπολης κατόπιν 5-6 τηλεφωνημάτων που είχα κάνει. Ναι, εσύ είχα τσεκάρει. Και με είχες καλέσει να έρθω από εκεί. Ωραία. Τον Απρίλιο του 2013. Έτσι. Ένα αυτό. Δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω το εστιατόριο Φέδρα στο Λαγκαδά. Φέδρα, Φέδρα, πού την τον ξέρεις, ιδιοκτήτη, τον Νίκο τον Μουρατίδη και τον αρχιταχυδρόμο του Αγίου Όρους, του Χατζιωαννίδη, τον Κώστα, για τη θερμή φιλοξενία τους και την αγάπη τους. Καθώς και όλους όσους ήταν εκεί, τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ωραίο. Τώρα σούπες, έτσι. Όχι, εμείς φάγαμε πολύ ωραία σουτζουκάκια ψητά, ναι, ψητά και με σάλτσα. Και με σάλτσα. Τι τρώω σάλτσες, ρε πούστη. Άσε μας, ρε Ραπτόπουλο, θα μας πεις τα φάγα, αλλά χωρίς να βουτάω σάλτσες. Εντάξει, ωραίος. Και το βράδυ όχι φαγητό. Εντάξει, σωστό. Οπότε εντάξει, ωραία. Το πατσίσα. Περπάτημα, ωραία πράγματα. Λοιπόν, για μισή πύρα. Πάμε για το ΚΑΣ τώρα μία και μία για το σημερινό. Πάμε το τώρα για το ΚΑΣ μία, το ΚΑΣ. Ναι. Τι έκανε, έστειλε την υπόθεση πίσω, ναι, να δικαστεί από εφέτες. Στη ΣΕΠΟ όμως. Τη ΣΕΠΟ. Από αυτό όμως δεν υπάρχει. Από εφέτες. Ναι. Κάτσα τελειώσω γιατί. Συγγνώμη, ναι. Είμαι ναι, ενήμερος. Ωραίος, ναι. Ήξερα θα ερωτηθώ. Εντάξει, πες τα εσύ. Ναι. Οπότε θα εκδικαστεί εδώ η υπόθεση επί της ουσίας. Ναι. Και μετά υπάρχει δυνατότητα για όσους έχουν ένομο συμφέρον να την ξαναστείλουν πάλι στο ΚΑΣ. Να πληροφορήσω για όσους δεν γνωρίζουν ότι μια υπόθεση στο ΚΑΣ έχει περίπου 600.000 ευρώ και άνω. Ναι. Δηλαδή δεν είναι το δικαστήριο στην Ταγκανίκα. Ναι. Θέλει λεφτά. Θέλει λεφτά. Ναι. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα μου. Ο Ολυμπιακός τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, όπως είπε και ο Κωστής, δυστυχώς έχει χάσει τη φόρμα του, έχει αποσυντονιστεί. Ναι, το αποκορύφωμα σήμερα. Αλλά δεν παίζει την μπάλα που ξέραμε. Τον Παναθηναϊκό είδαμε το πρόβλημα στα χάφ. Το πρόβλημα στα χάφ με τον Παναθηναϊκό φάνηκε και ναι, σήμερα. Δηλαδή στις 10 πάσες οι 8 ήταν λάθος. Η άμυνα είχε ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Οι παίκτες έχουν χάσει την ταχύτητά τους. Πάντως παίξατε για το αίτητο σήμερα. Παίξαμε. Παίξατε για το αίτητο. Παίξαμε, ναι, αλλά δεν παίξαμε με τον σωστό τρόπο. Ναι. Εμένα μου έδειχναν ότι δεν ξέρουν τι θέλουν μέσα. Πήγαιναν να μου κάνουν θεαματικά πράγματα, κάτι ανάποδα στα αλήθεια. Να το κάνουμε διάλογο. Ναι. Όταν πήρατε ένα ρίσκο του κόλλου, ένα ρίσκο, όχι να παίξετε φούλε πάνω και με δύο φόρ κτλ. Βγάλατε ένα χαφ οχτάρι και βάλατε ένα δεκάρι, το Φορτούνι. Ναι. Και αντί να κερδίσετε το κέντρο, γιατί παίζατε 3-1-2-2, χάσατε το κέντρο. Τι λέει. Ναι. Έφαγες μπουνιές τον Ιωάννη του Σέρπ, ντροπή. Εγώ. Ποιον Ιωάννη. Το Βαγγέλη. Ποιον Ιωάννη. Το Βαγγέλη Ιωάννη. Ποιος είναι ο Βαγγέλης Ιωάννη. Αυτό το Βαγγέλη του μπάσκετ. Ο Βασιλικός. Ναι. Ο Εύσομο, τα γυαλιά. Ναι. Έφαγες γροθιά. Ούτε το ξέρω τώρα. Δεν έχω ιδέα. Αυτός πάντως συνέδριξε με τα Ράδες πρόσφατα. Τι πέσει. Και στου Λούμπεν έδωσε. Και στου δύο. Ναι, ναι. Okay. Είπε ανέφερε για τον Ραπ, είπε. Όχι. Τι είπε. Ότι. Ναι, αν πάμε να το δούμε στο διάλειμμα. Μήπως συμβολικά, μήπως συμβολικά είπε ότι. Όχι, με τον άνθρωπο ούτε τον ξέρω, ούτε εγώ έρθει σε κόντρα. Με μπασκετικό και όλα για ποιο λόγο να έρθω σε κόντρα. Ούτε έπαιξα μπουνιές με αυτόν τον άνθρωπο. Αν πέσω με. Θα το δούμε. Ναι, 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 όχι, 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 Ραπ, γιατί έδιωξε Μένιο και Ηρακλειδέα με τατού. Αυτοί σε κάναν μάγκα. Λοιπόν, ακούστε. Καλά, δεν πάει έτσι. Ακούστε κάτι. Θα ολοκληρώσω κι άλλη δευτερόλεπτα. Ναι, ναι. Σε αυτή την εκπομπή δεν επιδιώχθηκε κανένα. Πρέπει να το πω μερικά δευτερόλεπτα. Σχεδόν.
Θα υπάρχει και κριτική. Κάνω κριτική. Δεν επιδιώχθηκε κανένας. Από την παλιά ιστορία παίξανε μπουνιές ο Τρέγιας, ο φίλος μου, με τον φίλο μου τον Τζούλη. Κάποιο άρχισε του να λέει δεν με προστατεύεις, αρέσει και εγώ ήμουν προστάτης στις πόρτες να μου κτλ. Ο Τρέγιας μάλλον θύμωσε μαζί μου για κάτι που είχα πει για τον Ζαγοράκη, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, κι αυτός έφυγε, κανείς δεν είπε φύγει από εδώ. Τι είναι δύο, Ζαγοράκη κολαούσε. Κανένας δεν υπόθηκε φύγει από εδώ, για τον Καραφροκροτσίδα θέλει να πει τώρα αυτός, ότι ούτε αυτό το είπαμε φύγε. Απλά υπήρχε ένα πρόβλημα, φόβο ότι με το πολύ χυδαίο ημερολόγιο το να πεις μια λέξη, ας πούμε, και τα λοιπά, ή δύο φορές, δεν τρέχει τίποτα. Όταν γίνει μόνιμο σε μια εκπομπή, αντιμετωπίζονται προβλήματα, η μόνιμη κατάσταση. Αυτός ήταν ο φόβος. Άρα δεν διώξαμε κανέναν. Πραγματικά κανέναν. Δηλαδή, το λέω, ο Μέλιας, ο Γιώργος, ο φίλος μου, έχει μια ένσταση για μια περίπτωση, έτσι. Έχω και μια μικρή ένσταση και για το Μένιο. Για το Μένιο. Θέλω να τις ακούσω πριν τελειώσει. Για το Μένιο δεν θέλω να πω κάτι. Ναι. Γιατί υπάρχει άτομο αυτή τη στιγμή που δεν είναι παρόν στο πάνελ και έρχεται σε εκπομπή. Όχι, άλλο λέω εγώ. Αν κοντραρίστηκε ο Μένιος με τον Χατζινάκο και δεν ήρθε κτλ. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι, ναι. Εντάξει, να το πούμε, διαφωνούμε. Διαφωνούμε, εντάξει. Είναι δικιά σου εκπομπή. Ναι, είναι δικιά μου εκπομπή. Ναι. Α, τις μαγκές που έθεσε ο Χατζινάκος και τα λοιπά. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο εμένα με ξέρεις 10 χρόνια. Ναι. Δεν το λέω με τον Βασίλη, έχουμε πολύ καλές σχέσεις, έτσι, προς Θεού. Ναι. Και με ενοχλεί αυτό στο Facebook ότι προσπαθείτε να με βάλετε να φαγωθώ με τον Χατζινάκο. Ναι. Κάτι σχολιάκια που μου στέλνετε. Ναι. Δεν σε θέλει ο κοντός και τα λοιπά. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι από το παιδί και από τους πρώτους ήταν που με είπε και για την κλέση. Και τέτοιο εγώ τον πάω κόντρα σε κάποια. Ναι, 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 ναι. Αλλά αν τώρα μαλώσω εγώ ή με τον Ασλανάν οτιδήποτε. Που το ξέρεις το πιο παλιά, ξέρω εγώ. Ναι. BMW, τι θα πεις. Ναι. Είναι ουσιαστικά σαν να τον διώχνεις. Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Ο Μένιος είναι αρκετά παλιός, έτσι, εντάξει. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, συνέχισε. Λοιπόν, οι παίκτες χάσανε για την πειθαρχία τους, ενώ ότι οι ποδοσφαιρικοί... Ενώ ψιάκ σε τρομάζει αυτό, ενώ σε ανησυχεί. Ενώ ψιάκ, γιατί είδα και την ΑΕΚ. Ναι. Είδα την ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, δεν είδα κάτι το ιδιαίτερο να με τρομάξει. Ναι. Αλλά αν παίξουν όπως παίξανε απόψε με τον ΠΑΟΚ, πιθανότατα να το χάσουν και τον τελικό του κυπέλου. Έρχεται ο Ολυμπιακός να βρει μια φόρμα στην αρχή του πρωταθλήματος, μια μέτρια ομάδα, μια μεγάλη φόρμα μετά. Ναι, ναι. Μια καλή φόρμα μετά τον κορονοϊό και το τελευταίο μήνα, σε 20 μέρες, μια πτώση. Πτώση. Πτώση, ναι. Μεγάλη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα πάρα πολύ είναι το μάτς με τη Γουλπς. Α, όχι ο τελικός κυπέλλου τόσο πολύ. Δεν τρελαίνεσαι κυπέλλου, ναι. Όχι. Σε εξιτάρει πιο πολύ να το θέλουμε να το κερδίσουμε, ναι. Γιατί είπαμε ότι είμαστε και συλλέκτες τροπέων. Oh. Δεν είναι δηλαδή ότι κάτι το παρατάμε εμείς οι οπαδοί, έτσι. Ναι. Οι παλιά σκοπής ειδικά. Ωραία. Τα θέλουμε όλα. Okay. Σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Εγωιστικό, πέστε το όπως θέλετε. Στεναχωρέθηκες δηλαδή που έχασες το βόλεϊ το πρωτάθλημα. Βέβαια. Γιατί πέρυσι είχαμε ομαδάρα και διαλύθηκε. Και φτού και από την αρχή. Και δεν ήταν οι παίκτες αυτοί κατάλληλοι για τον Ολυμπιακό, ήταν λίγοι. Ωραία. Είχες ρεσί και ο Κλαβάκ, όχι ο Κλαβάκ, εγώ τον έκανα. Και ποιος ήταν εκείνος ο Βούλγαρος. Ρίξα μια ευθύνη πουθενά. Για ποιο, για το τελευταίο μήνα. Για το πολύ. Ρίχνω την ευθύνη στην ηγεσία την τεχνική γενικά, η οποία του άφησε δημοσίους υπαλλήλους αφού πήρατε το πρωτάθλημα. Το ότι παίζουν τρία χαφ στον Ολυμπιακό συνέχεια χωρίς το Φορτούνι, μπαίνει αλλαγή κτλ. Ναι. Και αυτοί οι τρεις δεν υπάρχει κάποιος να τους αλλάξει ή να μπει κάποιος. Δυστυχώς. Ναι. Έβαλε τον Μπρούνο, αλλά αυτό δεν είναι καλός παίκτης. Με τα εξτρέμ το πρόβλημα που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, θα έχω πει αυτό ότι δεν είναι καλός παίκτης, είναι λίγος για τον Ολυμπιακό. Εδώ δεν και μιλάω για εξτρέμ, μιλάω για τον Ατρόμητο δεν ήταν. Μα χάφερο εξτρέμ στον Ολυμπιακό τα είχε πει όλα. 1,5 χρόνια μετά το φύγει Τζόρτζεβιτς, 2 χρόνια μετά το φύγει Τζόρτζεβιτς, ένα ο φίλο του Ολυμπιακού σε μήνυμα μου είχε στείλει το πρωί στην εκπομπή. Ότι ο Σοκράτης δεν απέσυρε τη φανέλα. Την θέση απέσυρε. Μάλιστα. Πραγματικά. Από τότε Ολυμπιακός, δηλαδή. Αριστερά. Μόνο εγώ δεν έχω παίξει. Μόνο εγώ. Δεν έχουμε. Τέλος πάντων, πιστεύω όλα αυτά τώρα να τα δουν εκεί ο Καρεμπέ και οι υπόλοιποι, ο Μοντεστό και άλλοι αρμόδιοι επάνω στην ομάδα και να μπορέσουν να καλύψουν τα κενά. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θέλει. Λεφτά να δώσει ρε μαλάτο, αυτό είναι. Δύο-τρεις παίχτες στα άκρα. Ο Καρεμπέ δεν το πιστεύω θα δώσει. Ενώ ο Καρεμπέ δεν το δώσει. Άρα ενώ θα δώσει. Θα δώσει. Έπαιζες δύο χρόνια
με τον Βραζιλιάνο, σε αριστερό εξέμιση τον Ολυμπιακό, που δεν είσαι τριπλάρι και μου λέγαν κάποιοι βοηθάει πολύ στο μαρκά. Ρε τρέπεσε λίγα και παιδιά. Ποιον έκανε μοναδική τρίπλα, κατάλαβα. Αριστερό εξέμιση τον Ολυμπιακό. Και έκανε κατά λάθος τρίπλα στο μάτι. Ναι, θέλα να τον βάλουν και αριστερό μπακ. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Για τρελά πράγματα. Αλλά σε βάσο Ολυμπιακό. Για τελείωσε το. Εν πάση περιπτώσει. Θε ερωτήσει να το κάνει. Κάντε μια ερώτηση. Για τη Ριζούπολη που διαμαρτύρεται ο Ωλυμπιακός για την έδρα. Ναι, ναι, για το. Όπα, τεράστιο μήνυμα. Νίκο, άστο λίγο το προηγούμενο. Έλα, μια μπουρδα ήταν. Τεράστιο μήνυμα. Διάβασε. Ωραία, έχει. Διάβασε. Καλό. Η δεύτερη, το ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε ξένο διαιτητή. Για το. Ναι. Για το. Για το σήμερα, το σήμερα. Ναι. Κοίταξε. Εντάξει, σε όλα αυτά τα μάτς παίζουν ξένοι διαιτητές, ήθιστε. Τώρα γιατί βάλαν Έλληνα, καλά κάνανε, δεν είδα να σφυρίξει δεν κάτι το περίεργο για να έχω τις αντιδρήσεις. Πάμε για τη Ριζούπολη. Για τη Ριζούπολη αντιδρούμε για τον αγωνιστικό χώρο μόνο, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ότι είναι κοντά δηλαδή στη ποιότητα, το χόρτο ρε. Το χόρτο κάτω είναι χωράφι. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού παικτών μας και παικτών της αντιπάλου, γιατί άνθρωποι είναι και αυτοί. Αυτό, τίποτα άλλο, υπήρχαν τόσα γήπεδα, ξέρω εγώ, το Παγκρίτιο. Κάτι να πέναν.